Χθες κατατέθηκε ένα μήνυμα ουσιαστικά ασφαλιστικό, το λένε, στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον κύριο Χατζηδάκη. Παρουσιάστηκε. Ο άνθρωπος που ξέρει το ασφαλιστικό καλύτερα από όλους τους υπουργούς που έχουν περάσει είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλή σεζόν, να είμαστε καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα και όλα καλά. Εσύ υπήρξες αγαπημένος μου μαθητής. Υπήρξα. Και άριστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πασάλιμα τώρα, γιατί έπρεπε να γίνει. Πασάλιμα, εν πάση περιπτώσει, κάποια πραγματάκια έπρεπε να γίνουν. Παράδειγμα. Οφειλές στον ΕΦΚΑ. Ναι. Μόνο όσες δεν έχουν βεβαιωθεί θα παραγραφούν για 10 χρόνια. Ήταν 20 ετία πίσω με τον νόμο Κατρούγκαλου. Έψαχνε ψήλου στάχυρα ο νόμος εκείνος. Τελικά από το 27 θα έχουμε πενταετή παραγραφή. Προσέξτε το αυτό. Πάμε σε κάτι πιο ρεαλιστικό. Ό,τι δηλαδή, με την εφορία. Το δεύτερο πράγμα είναι 24 δόσεις στον ΕΦΚΑ όπως η εφορία. Ναι. Και έχει ιδιαίτερη σημασία. Ξέρεις τι χρωστάς και προχωράς. Πάμε στις επικουρικές. Είχε συμβεί το εξής. Σε μερικά επαγγέλματα έχουμε ένα κοινωνικό πόρο πάρα πολύ αυξημένο. Συμβουλιογράφοι κλπ. Ναι, πολύ αυξημένο. Που ζητούσαν ασύλληπτες επικουρικές. Έπαθα σοκ. Είχαμε και 20... Δεν το ήξερα, Γιώργο. Είχαμε και 27.000 επικουρική σύνταξη. Επικουρική 27.000. 27.000 εισφορές. Ναι. 27. Το μήνα. 27.000 βγήκε επικουρική. Έλα, Παναγία. Φοβερό. Ποιος θα το συνταξιούχος να το βρούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι από εκεί και πέρα αυτό ήταν. Ναι. Προσέξτε. Όταν πήγαινε να κάνει κάποιος ένα συμβόλαιο και ήταν ένα πολεοδομικό συγκρότημα, οι εισφορές έβγαιναν από τον Τζούνο, έβγαιναν από τον Κούτρα, έβγαιναν από τον κόσμο. Και πήγαιναν στο ταμείο. Και πήγαιναν στο ταμείο. Έρχεται τώρα. Δεν έφταιγε ο συμβολογράφος, έτσι έλεγε ο νόμος. Ήταν, ναι, ναι. Νόμος, ναι. Λοιπόν, έρχεται τώρα και λέει 1382,40 ευρώ. 1382 επικουρική, ξέρετε πόσο είναι η κυρία. Πάει 4 πλαφών, 4.400 που είναι το ανώτατο. Πάμε τώρα. Οι επικουρικές, παιδιά, είναι από 190 ευρώ μέχρι 250, 300, 350 στην καλύτερη περίπτωση. Είναι ό,τι δώσεις θα πάρεις. Πάμε τώρα. Κατάργηση εισφοράς 1% στο δημόσιο ήταν μια εισφορά για να κρατηθεί το ταμείο του δημοσίου στο ύψος του, αλλά με τόσα μνημόνια και τόσους φόρους και τόσα πράγματα. Καταργείται η έκτακτη εισφορά σε όλους πλέον ο χειρότερος μνημονιακός νόμος. Εξαγορά μάχημης πενταετίας ενστόλων. Έρχεται και λέει: κοιτάξτε να δείτε, εξίσωση σε όλους προχωράμε. Ένα πράγμα ζητάω εγώ από τους υπουργούς. Βαρύ και ανθυγινό το επάγγελμα του πυροσβέστη, του αστυνομικού, του λιμενικού. Παιδιά μπαίνουν στη φωτιά, παίζουν τη ζωή τους κορονογράμματα. Τέλος η δίωξη σε ρύθμιση χρεών. Δηλαδή, όποιος μπει σε ρύθμιση και πληρώνει. Δεν έχει δίωξη, βέβαια. Έτσι. Μα δεν έχει νόημα αυτό. Τώρα, πάμε σε σύνταξη αναπηρίας. Ισχύει από το 50% και πάνω, γιατί πρώτα ήταν σε άλλους 67, σε άλλους 80, 90 κλπ. Ένα πράγμα έχω να πω στον Υπουργό Οικονομικών. Ο νόμος Κατρούγκαλο διέλυσε τις συντάξεις στον ΑΜΕΑ. Έκλεισε να παίρνουν εθνική σύνταξη κανονική όπως και οι υπόλοιποι. Και μάλιστα μεγαλύτερη. Έκλεισε. Είναι σκληρό να μην έχεις τα μάτια σου, να μην έχεις τα χέρια σου, να μην. Και ένα τελευταίο. Είχαν βάλει κάτι πρόστιμα σε αυτούς που παίρνουν οπικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν ούτε καν με το ΚΕΑ. Είχαν μπει κάτι επιπλέον, τώρα αυτά πάνε υπερπλέον των νοσούν, των καμπνών, των λόγω εκλογών. Λοιπόν, αυτό. Ρώτησε, αυτό θέλω να το δείξω. Θέλω να το προσέξετε αυτό που έχει κάνει ο Γιώργος Αυτιάς τώρα. Κοιτάξτε το καλά. Αυτό εδώ είναι ένα τυπικό ημερολόγιο που κάθε Σαββατοκύριακο σας δίνει η Εκκλησία. Μοιράζουν τις εκκλησίες. Όταν πηγαίνετε. Αυτό είναι ακριβώς τον όγκο, με τις 25 σελίδες περίπου μικρές, έχει το ασφαλιστικό της Αμερικής. Τόσο είναι το ασφαλιστικό της Αμερικής. Το δικό μας πόσο είναι. 4 νταλίκες με χαρτιά, τουλάχιστον. 200.000 εγκύκλοι και 500.000 υπουργικές αποφάσεις. Άντε να βρεις άκρη. Γιώργο. Πώς το λύσανε οι Αμερικάνοι. Έσοδα, έξοδα, το καθαρό. Φόρος και ένσημα και τελειώσαμε, παιδιά. Συμπλήρωσε τα χρόνια. Πήρες τα λεφτά σου. Γιώργο. Καλή επιτυχία. Να ξέρετε κάτι. Πήρατε την καλύτερη ώρα. 12 με 2 θα έχουμε εξελίξεις. Θα έχουμε μαντέμι φέτος. Έχει εκλογές. Είναι χρονιά. Θα δείξει. Να είστε καλά, παιδιά. Γιώργος, είσαι φανταστικός. Έδειξε τίποτα μαζί σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.